Η πρεμιέρα του φεστιβάλ φέρει την υπογραφή του σημαντικότερου, ίσως εν ζωή, Έλληνα κινηματογραφιστή, του Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος βρίσκεται σε φόρμα, σε μεγάλη φόρμα με το τελευταίο σημείωμα. Αντίπεινα για την δολοφονία του διοικητή της 41ης μεραρχίας, αντισυνταγματάρχου Κρέχ και των τριών Γερμανών στρατιωτών της συνοδείας του εις Μολάους Λακωνίας την 27η Απριλίου 1944, η γερμανική διοίκηση απεφάσισε να προβεί στην εκτέλεση 200 Ελλήνων κρατουμένων εις στρατόπεδων Καϊδαρίου. Γιατί να δω αυτή την ταινία? Γιατί κανείς δεν κάνει ταινίες εποχής όπως ο Παντελής Βουλγαρής. Από τα πέτρινα χρόνια και τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι τις Νύφες και τη Μικρά Αγγλία, ο Βούλγαρης βρίσκεται στο στοιχείο του όταν ανατρέχει στο παρελθόν της Ελλάδας. Στο τελευταίο σημείωμα ξαναζωντανεύει μία από τις μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής από τους Ναζί την Πρωτομαγιά του 1944. Ήταν μία από τις πιο βάρβαρες πράξεις των Γερμανών που εκτέλεσαν 200 ανθρώπους σε αντίπεινα για το θάνατο ενός στρατηγού και τριών αξιωματικών από τους αντιστασιακούς του Ελλάς. Το ιστορικό γεγονός είναι από μόνο του συγκλονιστικό, αλλά εδώ που τα λέμε σήμερα αποκτά μια άλλη διάσταση λόγω της επικαιρότητας. Αφενός γιατί υπάρχει μια επανεμφάνιση της ακροδεξιάς εθνικιστικής ιδεολογίας σε πολλές χώρες. Και αφετέρου γιατί δεν είναι λίγοι εκείνοι που παρομοιάζουν την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα με ένα ιδιότυπο είδος κατοχής. Παντελής Βούλγαρης είναι ίσως ο σημαντικότερος εν ζωή Έλληνας κινηματογραφιστής με μια καριέρα που μετρά πάνω από 50 χρόνια από τον Τζίμι τον Τίγρη μέχρι σήμερα. Η Ιωάννα Καριστιάνη, η σύντροφος του Παντελή Βούλγαρη στη ζωή και την τέχνη, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες συγγραφείς, υπογράφει το σενάριο και αυτής της ταινίας και ζωντανεύει τη μικρή κοινωνία των κρατουμένων του στρατοπέδου, τονίζοντας την ανθρώπινη διάσταση πέρα από την ηρωική. Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ένας εξαίρετος νέος ηθοποιός με πολύ σημαντική δουλειά στο θέατρο και τον κινηματογράφο κυρίως. Τον είχαμε δει και στη Μικρά Αγγλία, ίσως τον θυμάστε από εκεί. Εδώ υποδύεται τον πιο γνωστό από τους 200 της Κεσαριανής, τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Ο οποίος, στέλεχος του ΚΚΕ Σουκατζίδης, εκτελούσε χρέη διερμηνέα μέσα στο στρατόπεδο και γι' αυτό είχε την ευκαιρία να γλιτώσει την εκτέλεση, αλλά ο ίδιος δεν θέλησε να αλλάξει θέση με κάποιον άλλον συγκρατούμενό του. Το τελευταίο σημείωμα του τίτλου είναι αυτό που έγραψε ο ίδιος στον πατέρα του, που αποτελεί ένα από τα πολύτιμα μνημεία της ιστορίας της κατοχής.